Καλημέρα, Ηράκλειο. Επιστροφή στη κανονικότητα και στο κυκλοφοριακό χάος με φόντο τις παγίδες ατυχήματος στο Δόστρωμα. Από όταν απελευθερώθηκε το SMS, το Ηράκλειο απέκτησε γνώριμους ρυθμούς. Το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο δεν αλλάζει με τίποτα. Εάν θα πας στη Γιώφυρο θα μπλέξεις. Άμα μου πεις πηγαίνουμε στη Γιώφυρο, σου πω θα σε πάω γιατί έχει κίνηση. Μιλάμε γιατί καθυστέρησε, δηλαδή όταν πάτε στο Γιώφυρο ξέρετε ότι θα περιμένετε πάνω κάτω πόση ώρα. Μπορεί να κάτσει στο φανάρι, ας πούμε, στη Γιώφυρο για να σε πιάσει 5-6 φορές, να πούμε. Τόσο πολύ. Για τον Άγιο Γιάννη το χωστό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα λυθεί ποτέ. Εκεί θα γίνει κυκλικός κόμπος. Λένε πως θα γίνουν δύο. Θα γίνουνε. Τα κυκλικά στην Γνωσού είναι κίνδυνος θάνατος. Μπορούν να βάλουν ένα συνεργείο, να κάνουν, ας πούμε, να κόβουν τα φυτά. Όπως ανεβαίνω εγώ την Γνωσού, να στρίψω αριστερά να μπω σε ένα κυκλικό, δεν έχω ορατότητα. Εδώ ο Κατσαμπάς έχει τριτικοσμικές εικόνες με το κυκλοφοριακό. Γιατί το φανάρι είναι μικρό, δεν περνάνε 6-7 αυτοκίνητα και μπλοκάρουν όλα. Αλαλούμ, αλαλούμ είναι εδώ. Και θα πάμε στο Χαρτούμ. Οδηγοί δίνουν και πάλι ραντεβού με την ταλαιπωρία στο τιμόνι, με τις πληγές στο κυκλοφοριακό να παραμένουν ανοιχτές στον Άι Γιάννη Χωστό, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στην Παραλιακή, στον Κατσαμπά και όχι μόνο. Δυστυχώς όλοι στρίβουνε, είναι παραβίαση διπλής γραμμής. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, η διπλή γραμμή. Έχει μπει το σήμα, κάθετη, οριζόντια σήμανση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να τα σεβαστούμε. Κάθε πρωί από τις 6 ώρα μέχρι και τις 8 η κίνηση φτάνει μέχρι και τον πόρο. Τελικά προτεραιότητα σε ποιον, δηλαδή. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο σημείο. Και οι λακκούβες πώς πάνε? Μεγαλώνουν, πληθαίνουν και πάνε. Αυτό που είναι, πρέπει να φτιάξουμε είναι η Χριστή Μιχάλη Ξυλούρη, η οποία έχει πάρα πολλούς λάκκους και το χειμώνα παθαίνουμε πάρα πολλές ζημιές εκεί. Λοιπόν, είναι στην αερογέφυρα εδώ, στο Γιώφυρο, που πάνω οι αρμοί έχουν ξυλωθεί. Εδώ και ένας χρόνος είναι τώρα εδώ πέρα με τις λακκούβες που είναι. Δεν τις έχουν φτιάξει. Τον σχεδιασμό του Δήμου ξεδίπλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης. Για το προβληματικό σημείο στον κυκλικό κόμβο επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, ο Δήμος μελετά την τοποθέτηση φαναριών στην ευρύτερη περιοχή, όπως και σε δύο σημεία στην παραλιακή Λεωφόρο. Το πιθανότερο είναι να πάμε σε ένα προσωρινό φανάρι στην περιοχή του Καράβολα και στην περιοχή που είναι εκεί η Αίρα, ώστε να έχουμε μείωση των ταχυτήτων που είναι δυστυχώς πολύ ψηλές στην παραλιακή. Το αντίστοιχο σχεδιάζουμε και για την 62 Μαρτύρων. Προσπαθούμε και μένει να φανεί αν θα μας δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις να τοποθετήσουμε φανάρια τους επόμενους μήνες. Για την περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού, λίγο πριν τη γέφυρα, ο Γιάννης Αναστασάκης εκτιμά ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων η έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Η πρόταση του Δήμου αφορά την υλοποίηση προσωρινού κυκλικού κόμβου στην περιοχή. Στο δεύτερο κομμάτι του Άι Γιάννη του Χωστού, είμαι αισιόδοξος ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κλείσουμε πια τη διαδικασία συνεννόηση με την αποκεντρωμένη διοίκηση για να μας δώσει την έγκριση με αυτά τα προσωρινά μέτρα που έχουμε προτείνει, ώστε εμείς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί πριν τη γέφυρα, με τη δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου στο ύψος της Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Λυκείου. Όταν κάνουν ελέγχους σε σημεία τα οποία απαγορεύεται η στάθμευση, η στάση γενικά, και να φτιάξουν κάποιους δρόμους που χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, μπορούν να ληφθούν κάποια πράγματα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και για το Ηράκλειο και για τη Χερσόνησο αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Πατακέ, που είστε και από την αρχή της εκπομπής, για να σας αποδεσμεύσω και να μπούμε μετά στο κεφάλαιο Χερσόνησος, όπου θα μας βοηθήσει ο κύριος Σέγκος, αλλά και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των τουριστικών πούλμαν, όπως βεβαίως και οι ξεναγοί. Επέστρεψε η καθημερινότητα, η κυκλοφοριακή, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο όσον αφορά τα lockdown. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σχεδιασμός, γιατί βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το Σαββατόβραδο, η κατάσταση στην Παραλιακή και σε άλλα σημεία όπως 62 Μαρτύρων και η Κνωσού ήταν πραγματικά τραγική. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς καλησπέρα σας και πάλι. Και σας ζητώ και συγγνώμη για την υπομονή από την αρχή. Εντάξει, η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη. Είναι η αρχή μιας νέας, ιδιαίτερη θα έλεγα, τουριστικής περίοδου. Το είπαν και οι συνομιλητές
που έχουν αποχωρήσει αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν μας ακούνε όλοι. Τον κύριο Σέγκο βλέπω. Ο κύριος Σέγκο και η ξεναγή μας. Ναι, και η ξεναγή μας. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η τουριστική περίοδος με τα φόβου κορονοϊού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Δεν υπόθηκε μέχρι τώρα στη ζήτηση. Πίστεως και ελπίδας ότι θα πάει πολύ καλά. Επέστρεψε και η κανονικότητα. Και τι σημαίνει κανονικότητα, αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ, το δικό σας. Πολύ εμπεριστατωμένο θα έλεγα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τη Γεωργία τη Μακάκη. Αλλά δεν αποκαλύπτει κάτι. Όχι, καινούριο. Το αποκαλυπτικό, γιατί ίσως είναι και λίγο καινούριο, κύριε Παταγιά, γιατί είχαμε συνηθίσει αλλιώς τον τελευταίο ένα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κύριε Δασκαλάκη, όπως ξέρετε, ως προϊστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας, βρίσκομαι εδώ υπηρετώντας ένα σπουδαίο θεσμικό ρόλο για να ακούσω με αυτά τα προβλήματα και από τους συνομιλητές και από τους ξεναγούς που είναι η φωνή, θα έλεγα, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή που υποδέχεται, που ακούει τους πάντες και μεταδίδει και ακούει και όλα τα παράπονα από τους επισκέπτες μας. Πολύ σημαντικοί τουριστικοί παράγοντες στο τουριστικό ρεύμα το οποίο ανοίγεται μπροστά μας. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι όπως καταλαβαίνετε σχεδιασμό... Βεβαίως, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τα κυκλοφοριακά θέματα, τα έργα, όλα αυτά τα σχετικά που πραγματικά θα βελτιώσουν την εικόνα της πόλης και την κυκλοφοριακή, θα έλεγα, ευρυθμία σε καλύτερο βαθμό, τα έχει ο κύριος Αναστασάκης και από ό,τι βλέπω και από ό,τι γνωρίζω είναι σε καλό δρόμο. Προχωρεί. Προχωρεί με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς η βελτίωση σε ορισμένα σημεία που θα έχουν το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθούν. Η Δημοτική Αστυνομία αναδεικνύει το σημαντικό της ρόλο σε ώρες, σε περιόδους αιχμής και όχι σε περιόδους παρακμής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο που αναμένεται να είναι περίοδος αιχμής, καθώς η τουριστική περίοδος θα είναι σίγουρα καλύτερη από την περσινή, έτσι λένε οι ειδικοί, η Δημοτική Αστυνομία καθημερινά, θα έλεγα, έρχεται σε επαφές με τουριστικούς παράγοντες και με τους κυρίους ξεναγούς που είναι στο πάνελ, νομίζω με τον κύριο Παπανικολάου, προκειμένου στην ουσία ενεργοποιηθεί ο παλιός σχεδιασμός. Δηλαδή οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προκειμένου διευκολυνθεί η προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, στο μουσείο, η κίνηση μέσα στην πόλη, αλλά κυρίως η στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Και επειδή λέτε ένα κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Παπανικολάου, κύριε Παταγιέ, βάλτε μια ανωτελεία για να δούμε και ένα φωτογραφικό υλικό με τη βοήθεια των ξεναγών όσον αφορά το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο άνοιξε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας. Να δούμε τις φωτογραφίες, να τις σχολιάζει ο κύριος Παπανικολάου και ο κύριος Παπαδάκης και να μας απαντάτε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Παπανικολάου, το πάρκινγκ ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, αυτή είναι φετινή, είναι πριν δύο εβδομάδες, γιατί φυσικά όλοι οι συντοπίτες μας, οι Ηρακλειώτες, είχαν συνηθίσει να είναι κλειστό το Αρχαιολογικό Μουσείο. Οπότε φυσικά χρησιμοποιούσαν το πάρκινγκ δίπλα για να παρκάνουν τα γιοταχή. Εκεί ήθελα να τονίσω το εξής, ότι ο κ. Πατακός με τη συνομιλία που είχαμε πάνω σε αυτό το θέμα και με την συνεργασία του κ. Τρούκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας, μετά τη συνομιλία μας πήγαν, βάλανε κόνους, βάλανε τις κορδέλες της άσπρη κόκκινης. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι Ηρακλειώτες και καταλαβαίνουν ότι αυτό τώρα πια δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Παρόλο που ορισμένοι πονηροί, συσσαγωγικά, Ηρακλειώτες, περνάνε κάτω από την κορδέλα και παρκάρουν πάλι. Αλλά εκεί έχω δει ότι τους έχουν δώσει τις κλήσεις κανονικές 20 ευρώ, ευτυχώς δεν είναι πολύ ψηλές. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε. Εδώ είναι το πώς έχουμε την τωρινή. Είναι περσινές φωτογραφίες. Από τα κουαζιερόπλια. Αλλά είναι και τα φετινά πρωτόκολλα πάλι. Τα οποία ο κάθε ξεναγός, ο κάθε οδηγός, ο οποίος πάει να δεχθεί επισκέπτες από κουαζιερόπλια, περνάει από rapid test με τη μάσκα, με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και οι οδηγοί και οι ξεναγοί ελέγχονται και μετά περιμένουμε τα αποτελέσματα δίπλα. Μέσα στο κάθε λεωφορείο, ο κάθε ξεναγός έχει την ασύρματη ξενάγηση, έχει μια τσαντούλα στην οποία έχει εξτρά μάχες. Έχει απολυμαντικό, έχει όλα τα οποία προβλέπονται βάσει των πρωτοκόλων ασφαλείας και μάλιστα έχει πολύ μικρό αριθμό επισκεπτών μέσα στο λεωφορείο,
ώστε να έχουμε το θέμα της ασφάλειας. Ειδικά στα κρουαζιερόπλια είναι πάρα πολύ ψηλά τα στάνταρ και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Πέρυσι δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με κρουαζιερόπλια. Και μπορούμε να δούμε και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το πώς γίνεται η μετακίνηση και η ξενάγηση μέσα στους χώρους. Βλέπουμε αποστάσεις και βεβαίως μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με το προ-πανδημία. Φυσικά. Το 19 ήταν εντελώς άλλη χρονιά, το 20 ήταν εντελώς διαφορετική και φέτος συνεχίζουμε ακόμα δυστυχώς υπερβολικά αυστηρά τώρα όμως. Εκεί υπάρχουν οι διαγραμμίσεις, υπάρχουν τα κορδόνια. Μια οικογένεια μπορεί να είναι μαζί, αυτή που δεν είναι οικογένεια είναι χωριστά. Βλέπετε συγκεκριμένη πορεία την οποία ακολουθούν. Έχουν μπει κίτρινες γραμμές κάτω, την οποία κρατάνε. Μέσα στον κλειστό χώρο υπάρχει φύλακας, ο οποίος είναι μόνο 2 άτομα στο δωμάτιο του θρόνου κάθε φορά. Εκτός αν είναι οικογένεια, γονείς με παιδιά, μπορεί να είναι μαζί. Έχουν αποκλειστεί ορισμένες περιοχές, όπως τα νότια προπύλαια, τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούν πια να ανεβαίνουν πάνω στο πιάνο Νόμπιλ, όπως λέμε, στην πάνω μεριά επισκέπτες. Οπότε η Κνωσός έχει περιοριστεί πάρα πολύ για λόγους κορονοϊού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί γίνονται διάφορα έργα στην Ανατολική Πτέρυγα. Κύριε Παπαδάκη, αυτό εξυπηρετεί τους ξεναγούς, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το μηνοϊκό ανάκτορο, που είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μετά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι όπως είναι τα πράγματα με τις συνθήκες. Τον Παρθενών εννοώ, της Ακρόπολης. Λάθος. Είναι δεδομένο ότι με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, προφανώς και τα πράγματα δεν μπορούν να είναι όπως πιο παλιά. Δεν μπορούμε να έχουμε τον ίδιο αριθμό κόσμου κτλ. Σίγουρα το 20 και φέτος το 2021 καλούμαστε να διαχειριστούμε μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Θα ήθελα να το αναφέρω εδώ πέρα. Πρέπει ειδικά τον αρχιφύλακα, τον Νίκο τον Παπαδάκη και τους υπόλοιπους φύλακες του χώρου που βοηθάνε έτσι ώστε ο χώρος να παραμένει έτοιμος να υποδεχτεί τους επισκέπτες όπως πρέπει. Κύριε Πατακέ, υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή. Τα τουριστικά πούλμαν θα εξακολουθήσουν να παρκάρουν στην ανώνυμη οδό απέναντι από το πάρκο του Γεωργιάδη? Αυτός είναι ο χώρος για τα τουριστικά λεωφορεία. Τη λέμε δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Ναι, τη λέμε δημοκρατίας από το περίπτερο που είναι... στην ουσία ξεκινάει η δημοκρατίας, η κάθετος δημοκρατίας, μέχρι ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου. Ισχύει η παλιά απόφαση, καμία απόφαση δεν έχει καταργηθεί. Η μόνη απόφαση που έχει αλλάξει είναι η πλατεία απέναντι από το μουσείο, η πλατεία μουσείου, η οποία η διάρκεια που απαγορεύεται παντελώς η στάθμευση σε οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο εκτός από λεωφορεία είναι από 1η Απριλίου μέχρι 1η Νοεμβρίου. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, τη βοήθεια των ξεναγών του Βαγγέλη του Παπανικολάου, το φωτογραφικό υλικό, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Βεβαίως και η δημοτική αστυνομία, όταν κληθεί από τους αρχαιοφύλακες ή από τους ξεναγούς ότι υπάρχει ανάγκη ή υπάρχει πρόβλημα, και η ελληνική αστυνομία, αλλά νομίζω ότι η τουριστική αστυνομία έχει καθημερινή υπηρεσία στο χώρο αυτό.